Σταματάω λοιπόν σε αυτά τα οποία λέει το Σωματείο των Εργαζομένων. Το νοσηλευτικό προσωπικό που θα απομείνει μετά τις αποχωρήσεις, διότι θα φύγουν 13 ειδικευόμενοι και επικουρικοί νοσηλευτές της ΜΕΘ από την μονάδα. Αυτοί λοιπόν που θα απομείνουν μετά τις αποχωρήσεις δεν είναι εκείνοι οι οποίοι φτάνουν για να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια το σύνολο των κλινών ΜΕΘ, ειδικά σε μια περίοδο που αναμένεται μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Κρήτη. Θυμίζουμε ότι τον περισσινό Αύγουστο, λέει το Σωματείο Εργαζομένων, ότι η ΜΕΘ του Παγνή είχε φτάσει σε πληρότητα σχεδόν 100%. Εσείς λέτε αυτά, κύριε Βρυσάλη, ναι? Κοιτάτε να δείτε, είχαμε επισημάνει από εδώ η και κυρία Γκαγκαλέη, ωστόσο, δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Μισό λεπτό. Αλλά ναι. Η κυρία Γκαγκαλέη ότι το προσωπικό στο πανεπιστημιακό είναι περισσότερο από ποτέ. Απαντά σε ερώτηση του κυρίου Συντηχάκη, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και από την άλλη, μην ξεχνάτε αυτά τα οποία έλεγε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, εκείνο το φόρουμ «Η Υγεία Μου», ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αποτελεί τον πυλώνα για την παροχή υγείας, πιστεύει, σε ένα εθνικό, ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει στελεχωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για πείτε μου, εγώ τι να πιστέψω? Κοιτάξτε, η πρακτική βέβαια άλλα πράγματα δείχνει και η κυρία Γκάγκα μάλλον ζει σε ένα παράλληλο κόσμο, σε ένα κόσμο που θέλει να πιστεύει ότι όλα τα πράττει καλά η κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι κενές οργανικές μόνιμες θέσεις είναι πάνω από 300. Είναι ότι πάνω από 20.000 μέρες ρεπό και άδεια οφείλονται στο προσωπικό. Δεν μπορούν να πάρθουν πάνω από 5 μέρες άδεια στο προσωπικό. Δεν μπορεί να αρρωστήσει εργαζόμενος, γιατί αν αρρωστήσει πρέπει να ανακαλεστούν ρεπό. Υπάρχει εντατικοποίηση τη δουλειά. Υπάρχουν πόστα που στον χώρο τη καθαριότητα καλύβουν 2 και 3 κλινικέ. Οι μεταφορεί μπορούν να καλύβουν ολόκληρου ορόφου. Οι νοσηλευτέ μπορεί να μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα. Και την ίδια ώρα έχουμε αυτή την προκλητική απάντηση που έδωσε η κυρία Γκάγκα σε σχέση ότι είμαστε υπερπλήρη. Και το ακόμα πιο προκλητικό να θεωρεί ιδεοληψία τη σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλου σαν ένα ελληνικό φαινόμενο, γιατί τα ευρωπαϊκά δεδομένα θεωρεί ότι είναι πιο καλά, δηλαδή το να έχει συμβασιούχου, να έχει ανθρώπου που εναλλάσσονται χωρί σταθερή και μόνιμη δουλειά. Μα και ο Πρωθυπουργό είχε πει ότι έγιναν προσλήψει στα νοσοκομεία. Όχι, θα γίνουν. Έγιναν 2.300 σε μόνιμους γιατρούς, 2.200 επικουρικοί, και ότι τρέχει η προκήρυξη για πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών, κύριε Θεόδος, κύριε Βρυσάλη, συγγνώμη. Κοιτάξτε να δείτε, τρέχει, θα κουραστεί από πολύ τρέξιμο, γιατί εδώ και 2 χρόνια τρέχει αυτή η προκήρυξη. Προκήρυξη ακούμε, προκήρυξη δεν βλέπουμε. Και βεβαίως το προσωπικό που έχει έρθει, κυρία Ντουγεράκη, την ίδια ώρα φεύγει και προσωπικό. Τα στοιχεία που έχουμε εμείς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ότι το τελευταίο εξάμηνο έχουν φύγει 60 άνθρωποι και έχουν έρθει με διάφορες σχέσεις εργασίας περίπου 30. Άρα είμαστε και μείον σε σχέση, αν θέλετε, με το προσωπικό που έρχεται και παρέρχεται. Και βεβαίως οι ανάγκες είναι πολύ πιο αυξημένες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν το νησί έχει πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Δεν μπορεί να καλυφθεί με εργαζόμενους που είναι εξωθενωμένοι, που έχουν να πάρουν, αν θέλετε, 2 χρόνια άδεια. Δεν μπορεί να καλυφθεί με προσωπικό που τρέχει σαν τη ραμόλα και δεν μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο αυξημένες που υπάρχουν στο νησί. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι εδώ θέλει εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν, να γίνουν και άλλες προσλήψεις. Γιατί οι όποιες προσλήψεις λέει ότι θα κάνει η κυβέρνηση δεν θα προσθεθούν, θα ανακυκλωθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν μου λέτε, κύριε Θεοδωσάκη, δεν μου λέτε, το μεγάλο ζητούμενο είναι ουσιαστικά μόνο η ΜΕΘ, κύριε Θεοδωσάκη? Εντάξει, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Δεν μου λέτε, κύριε Βρυσάλη, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή την ώρα μόνο η ΜΕΘ ή είναι όλα τα τμήματα? Όλα τα τμήματα είναι στο κόκκινο, κυρία Δουλγεράκη. Υπάρχουν τμήματα που αυτή τη στιγμή χρωστιούνται πάνω από 800 μέρες ρεπό και άδειες, όπως είναι στη ΜΕΘ. Πάνω από 200 μέρες ρεπό. Μα τι κάνετε, πηγαίνετε πάνω κάτω και σας ακούω μια και σας χάνω, όχι, από την άλλη? Όχι, είμαι σε σταθερό σημείο.
στην Αθήνα έχουμε συνεδρίαση στο Γενικό Συμβούλιο της Κοεδίνη. Στη συνεδρίαση, έξω από το χώρο της συνεδρίασης. Α, μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα να πούμε καλά. Εντάξει. Για πείτε μου λοιπόν, λέτε ότι είναι σε όλα τα τμήματα αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Όλα τα τμήματα, ενδεικτικά στη μονάδα εμφραγμάτων χρωστιούνται στο προσωπικό πάνω από 200 μέρες μόνο ρεπό. Ναι, αλλά για να τα λέει όμως αυτά η κυρία Γκάγκα δεν μπορεί να είναι τόσο προκλητική η κυρία Βρυσαλή. Δηλαδή κάποιος της έχει δώσει αυτά τα στοιχεία για να λέει ότι το προσωπικό είναι περισσότερο από ποτέ αυτή τη χρονική στιγμή στο πανεπιστημιακό. Κοιτάξτε να δείτε, μα είναι στοιχισμένη η διοίκηση, είπε η διοίκηση και Υπουργείο, είναι στοιχισμένες στα ίδια επιχειρήματα. Γιατί προφανώς θέλουν να πείσουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις καταστάσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Και δεν το λέει μόνο το δικό μας σωματείο, όλα τα σωματεία και στο νησί μας και πανελλαδικά, τα ίδια οξυμένα προβλήματα εμφανίζουν. Τότε ή εμείς είμαστε οι πολλοί που λέμε ψέματα και οι λίγοι λένε την αλήθεια, ή το αντίστροφο συμβαίνει. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό που σας λέω, ότι λένε τα ίδια πράγματα οι κυβερνώντες και οι διοικούντες? Γιατί θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι με το λιγότερο προσωπικό θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες για να λειτουργούν τα νοσοκομεία σαν επιχειρήσεις. Γι' αυτό σήμερα υπάρχει λίγο προσωπικό. Είναι το νέο νομοσχέδιο της υγείας, αυτό το οποίο πέρασε. Βεβαίως το νέο νομοσχέδιο της υγείας είναι το νέο νομοσχέδιο που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε και πολλά νοσοκομεία, γιατί πλέον υπάρχει τηλεϊατρική, υπάρχουν οι καλοί οδικοί άξονες, παραδείγματος χάρη και το λέω ηρωνικά, Σιτία, Ηράκλειο, που εκεί δεν χρειάζονται λέει νοσοκομεία στην Ανατολική Κρήτη πολλά, θα μπορούν να έρχονται όλοι στο Ηράκλειο. Ή επίσης μιλάμε για τα απογευματινά χειρουργία. Μάλλον δεν έχουν κάνει τη διαδρομή Άγιος Νικολάος αιτία. Την κάνει με ελικόπτερο την κάνουν μάλλον, ή δεν ξέρω ποιο άλλο τρόπο το κάνουν. Πάντως σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να κατοικούν αυτοί που κυβερνάνε και αυτοί που διοικούν. Και το λέω έτσι σκληρά, γιατί κοιτάτε να δείτε, η αγανάκτηση είναι μεγάλη. Αύριο ετοιμάζουμε ήδη μια πλατεία σύσκεψη με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, ακριβώς γιατί εκεί και η κατάσταση είναι πάρα πολύ οξυμένη, και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε κινητοποίησεις σε συντονισμένα με όλα τα σωματεία της Κρήτης και για τις απλήρωτες εργασίες που δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα τα νυχτερινά μας, και βεβαίως για τη στελέχωση των τμήματων και βεβαίως για να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, που οι συμβάσεις του τελειώνουν τέλος του Ιουνίου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί συνεδριάζεται στην ΠΟΕΔΗΝ, τι γίνεται? Σήμερα είναι η συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Μετά από τις αρχαιρεσίες που κάναμε στην Ομοσπονδία, θα γίνει η συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα. Είπαμε πως έτρεχε και κανένα άλλο θέμα έτσι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γι' αυτό και ρώτησα. Κοιτάξτε να δείτε, ήδη θα προχωρήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε και συζητάμε με πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, σε κινητοποίησεις για το θέμα των συμβασιούχων και των μη απολύσεων, το θέμα των αναστολών εργασίας των εργαζομένων που παραμένουν σε αναστολή και τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία που κάνουν την κατάσταση εκρηκτική. Έτσι κι αλλιώς είναι στην προμετωπίδα και των αγώνων που κάνουμε και τα σωματεία και η Ομοσπονδία. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρυσαλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αδουλιάκη. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα.